Η Καπιταλιστική Δημοκρατία. Κοινοβουλευτισμό και αστική τάξη. Η μοναδική εξουσία που έχει ο λαό είναι αυτή του να λέει όχι, που και πού, αλλά όχι αυτή του να αυτοκυβερνάται. Ο λαό είναι παθητικό υποκείμενο, όχι κανονιστικό. Μπορεί να γκρινιάζει, να διαμαρτύρεται, να κηρύσσει απεργίε, να γίνεται μέλο κάποιου κόμματο, στο οποίο δεν θα έχει καμία επιρροή, και να γκρεμίζει με την ψήφα του του πολι... πολιτικού και τα κόμματα που τον δυσαρεστούν. Εκείνο που δύσκολα μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει αυτά τα κόμματα και του πολιτικού και να διοικεί για λογαριασμό του τη res Publica. Αυτό που ο Τοκβίλ, λιγότερο εθεροβάμων από τον Λίνκολ, έγραψε πριν από 200 χρόνια, εξακολουθεί να ισχύει πλήρω. Η αρχή τη λαϊκή κυριαρχία, η οποία λίγο πολύ πάντοτε συναντάται στο βάθο σχεδόν όλων των ανθρωπίνων συνταγμάτων, έχει παραμείνει κατά κανόνα ενταφιασμένη. Πράγματι, το κοινοβούλιο είναι εκείνο το οποίο υπαγορεύει του νόμου, τη φορολογική πολιτική, την κοινωνική νομοθεσία, την εκπαίδευση κτλ. Ποιο όμω καταλαμβάνει τα κοινοβουλευτικά έδρανα, είναι οι επαγγελματίε πολιτικοί, οι οποίοι χάρη στην επαγγελματική του κατάρτιση, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτε, οικονομολόγοι, δημόσιοι λειτουργοί, διανοούμενοι, έχουν καταφέρει να ανέλθουν στην κλίμακα των κομμάτων και να μονοπολούν τη δημόσια εξουσία. Ο Ερνέστ Μαντέλ, στο ήδη κλασικό του βιβλίο αναφορικά με τον προηγμένο καπιταλισμό, γράφει σχετικά με τη θεματική αυτή. Το μεγάλο κεφάλαιο παραχωρεί ευχαρίστω την πληκτική εργασία τη διοίκηση στου ειδικού και του μάνατζερ, εν προκειμένου στου επαγγελματίε πολιτικού, δεδομένου ότι πρέπει να συγκεντρωθεί στι αποφάσει θεμελιακή στρατηγική. Ο Ρουσό επεσήμενε ήδη στο κοινωνικό συμβόλαιο. Αρχίζει γενομένη από τη στιγμή που ένα λαό εκλέγει αντιπροσώπου, πάβει να είναι ελεύθερο. Ο ίδιο ο Λένιν, που για λόγου τακτική αξίωνε την είσοδο των εργατών στο κοινοβούλιο, δεν έτρεφε φρούδε ελπίδε περί τούτου. Χίλια εμπόδια αντιτίθεται στη συμμετοχή των εργατικών μαζών στο Αστικό Κοινοβούλιο, το οποίο μέσα στην Αστική Δημοκρατία δεν επιλύει ποτέ τα κεφαλαιόδη προβλήματα που αποφασίζονται από το χρηματιστήριο και τι τράπεζε. Και οι εργάτε γνωρίζουν και συνειδητοποιούν, βλέπουν, αντιλαμβάνονται θαυμάσια ότι το Αστικό Κοινοβούλιο είναι για αυτού ένα ξένο οργανισμό, ένα άργονο καταπίεση των προλεταρίων από την αστική τάξη, ο οργανισμό μια εχθρική τάξη, μια μειοψηφία εκμεταλλευτών. Όσο και αν υποκειμενικά. Τα εργατικά πολιτικά κόμματα θεωρούνται προμαχώνε του σοσιαλισμού και δρυμύτατοι εχθροί τη αστική τάξη, αντικειμενικά κινούνται στο διαλεκτικό πλαίσιο τη αστική δημοκρατία. Η ουσία του παραμένει αστική, γιατί αυτή καθ' αυτή η απόπειρα δημιουργία μια πολιτική εξουσία ανεξάρτητη τη δεδομένη εργατική ζωή και παραγωγή αποτελεί αστική προσέγγιση. Επαγγελματίε, πολιτικοί και κόμματα. Οι νόμοι που διέπουν την καπιταλιστική δημοκρατία είναι αρκετά παρόμοιοι με εκείνου οι οποίοι καθορίζουν την οικονομική δυναμική του καπιταλισμού. Και με τον ίδιο τρόπο, κατά τον οποίο ο πλέον εχθρικό ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων αστών και καπιταλιστών δεν εμποδίζει τη θεωρησή του ω μια ομογενού τάξη με κοινά συμφέροντα, έτσι επίση και παρά τι πολλέ λεκτικέ μάχε που δίνονται μέσα στο κοινοβούλιο, Τόρι ή Ουίγκ, χριστιανοδημοκράτε ή σοσιαλδημοκράτε, συντηρητικοί ή προοδευτικοί, κομμουνιστέ ή αντικομμουνιστέ, είναι ενωμένοι με τον ομφάλιο λέωρο τη προνομιακή κοινωνική του κατάσταση. Τα κόμματα και οι πολιτικοί πάνε και έρχονται, η δομική του ηγεμονία παραμένει. Υπάρχουν βεβαιότατα ορισμένε διαφορέ ανάμεσα στη διαχείριση του ενό ή του άλλου κόμματο. Μακροπρόθεσμα όμω το ουσιώδε είναι το πολιτικό μονοπόλιο που όλοι αυτοί ασκούν από κοινού επί του πολιτικού σώματο. Τα πολιτικά κόμματα διατείνονται ότι αντιπροσωπεύουν τη βούληση όλη τη κοινωνία. Στην πραγματικότητα όμω είναι ανίκανα να αυτοχρηματοδοτηθούν μέσω των σύνδρομων των μελών του. Πέραν των δωρεών που λαμβάνουν από του καπιταλιστέ, κυρίω τα κόμματα του κέντρου και τη δεξιά ή τα συνδικάτα, όπω στην Αγγλία, χρηματοδοτούνται ολοένα ένα περισσότερο από το δημόσιο ταμείο. Η χρηματοδοτική ετερονημία των πολιτικών κομμάτων είναι το αποτέλεσμα του πενιχρού αριθμού μελών που διαθέτουν, όχι μόνο τα κόμματα τη δεξιά, αλλά και τη αριστερά, τα οποία επικαλούνται ότι αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων. Όπω έχουν αποδείξει η Γκαετάνο Μόσκα, Ρόμπερντ Μίχελ, Βιλφρέντο Παρέτο και άλλοι κοινωνιολόγοι, τα πολιτικά κόμματα δεν διοικούνται από τη μάζα των πολιτικά στρατευμένων στο σύνολό του, όπω ήταν λογικό, αλλά από μια αρκετά περιορισμένη ελίτ διευθυντών και ανώτερων λειτουργών. Η αστική δημοκρατία αποτυγχάνει ήδη από τη βάση τη. Εκεί λοιπόν όπου η βάση δεν έχει λόγο, δεν υπάρχει αυθεντική δημοκρατία. Κατά την προεκλογική εκστρατεία, τα κόμματα, για να εξασφαλίσουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό ψήφων, υπόσχονται τον ουρανό μετάστρα στη διαφορετική πραγματική ή ενδυνάμει πελατεία του. Την ώρα τη αλήθεια, όμω, γενικά δεν εκπληρώνω τι υποσχέσει που είχαν δοθεί την παραμονή, όχι μόνο λόγω κινησμού, αλλά και διότι τα προγράμματα που επεξεργάζονται τα κόμματα ασκούν πάνω απ' όλα μια λειτουργία όμοια με εκείνη που ασκούν τα διαφημιστικά μηνύματα. Εντυπωσιάζω και προσελκύω. Η πολιτική πράγματι προσωμιάζει ολόκληρα περισσότερο στον κόσμο τη διαφήμιση και οι αγορητέ των πολιτικών συγκεντρώσεων με τη σειρά του στου τσαρλατάνου των πανηγυριών. Κατά βάθος δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του εμπόρου που πουλάει τα προϊόντα του στην αγορά και του πολιτικού που ανεβαίνει σε ένα βήμα για να εξαγγείλει το πρόγραμμά του. Οι αποφάσει οι οποίε αληθοφανώ υιοθετούνται στι συνεδριάσει και στι δημόσιε ψηφοφορίε έχουν ήδη εκ των πραγμάτων παρθεί στα πρωτήτερα οργανωμένα μυστικά συμβούλια από τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και κλεισμένων των θυρών. Αυτή είναι η κυρίαρχη σε όλα τα καπιταλιστικά κοινοβούλια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε θεατρική σκηνή για να ανεβαίνουν κομμωδίε, των οποίων οι ρόλοι έχουν ανατεθεί και διανεμηθεί ήδη εκ των προτέρων από την εσωτερική γραφειοκρατία και του βαρώνου των κομμάτων. Τα σχέδια νόμου και οι νόμοι που κόρπουν πούμπλικο σε δημόσια θέα παρουσιάζονται ω προϊόν πρωτοβουλία των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών ή μειοψηφιών είναι αρκετέ φορέ το αποτέλεσμα ελιγμών που πραγματοποιούνται στο παρασκήνιο από τι ομάδε πίεση μέσω μεσαζόντων, δικηγορικών γραφείων, πληροεξουσίων αντιπροσώπων, διοικητικών διευθυντών, άεργων πολιτικών και απόστρατων αξιωματικών του. Η εξουσία και ο λαό. Οι αστικοί πολιτικοί θεσμοί τρέφονται με την άγνοια και την καλή πίστη τη μάζα, εξού και αυτή συχνά επιλέγει εκείνου που αργότερα θα μετατραπούν σε εκμεταλλευτέ δημίου τη. Γι' αυτό πρέπει να μορφώσουμε το λαό και να τον κάνουμε να καταλάβει ότι η αποστολή του δεν είναι να εμπιστεύεται το μέλλον του σε μια χούφτα επαγγελματιών πολιτικών παρά να αυτοκυβερνάται. Και τι σημαίνει να μορφώσουμε το λαό. Σημαίνει να το επιστρέψουμε τη χαμένη του ταυτότητα, την αξιοπρέπεια και την κριτική του σκέψη. Α θυμηθούμε το αξίωμα του Ρουσό. Το δικαίωμα τη ψήφου αρκεί για να μου επιβάλλει το καθήκον να διδαχθώ. Κάθε ακαλλιέργητο άνθρωπο είναι προορισμένο να πέσει θύμα τη δημαγωγία και τη χειραγώγηση των επαγγελματιών του ψεύδου. Ο Χωακίν Κώστα είχε δίκιο όταν έλεγε: Δεν είναι μεγάλο κόπο να παραγγείλει γυάλινε κάλπε, ενώ φτιάχνονται και άμεσα. Αυτό όμω που δεν φτιάχνεται με την ίδια ευκολία είναι ο εκλογέα. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Η μεταπολεμική καπιταλιστική δημοκρατία δεν βρήκε τον τρόπο να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα την ιστορική πρόκληση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, δεν βρήκε τον τρόπο να δημιουργήσει ένα λογικό σύστημα ζωή, δίκαιο και ανθρώπινο, όπω απαιτούσε το ύψο των περιστάσεων. Ενώ η εμφατική αποτυχία τη αποτελεί θεμελιώδη τμήμα τη γενικότερη διαδικασία κατά την οποία η σύγχρονη κοινωνία αποσυντίθεται και ψυχοραγεί. Η αυτοαπελευθέρωση τη εργατική τάξη δεν αποτελεί μόνο πολιτισμικό πρόβλημα. Χωρί όμω τη μέγιστη αξιοποίηση του πνευματικού επίπεδου των εργατών, οι τελευταίοι δεν θα είναι σε κατάσταση να θέσουν τέλο στην αστική ηγεμονία και να εγκαθιδρήσουν ένα σύστημα προσαρμοσμένο στα ιδανικά και τα συμφέροντά του. Ο Προυντόν είχε απόλυτο δίκιο όταν έγραφε: Σε μια οποιαδήποτε κοινωνία, η κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο είναι αντιστρόφω ανάλογη τη πνευματική ανάπτυξη την οποία έχει επιτύχει η κοινωνία αυτή. Και η πιθανή διάρκεια αυτή τη κυριαρχία μπορεί να υπολογιστεί βάσει τη γενικότερη, πάνω-κάτω, επιθυμία για μια πραγματική διακυβέρνηση βασισμένη στη γνώση. Ο άνθρωπο τη καταναλωτική κοινωνία τείνει να θεωρεί ατομικά τα προβλήματα που τον βαραίνουν και να μην αναμειγνύεται στα δημόσια ζητήματα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι έχουν εξαφανιστεί τα προβλήματα. Αντίθετα, όχι απλώ δεν εξαφανίζονται, αλλά πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα και περισσότερο, όχι μόνο στι ευάλωτε ή στι χώρε μέση κατάσταση όπω η δική μα αλλά και σε αυτέ που υπερηφανεύονται ότι βρίσκονται στην πρωτοπορία τη ευμάρεια και τη πρόοδου. Πώ να μην αυξάνονται τα προβλήματα όταν ζούμε σε μια κοινωνία ολοένα πιο ασύνδετη, άδικη και παράλογη. Δεν υπάρχει καμία ιστορική περίοδο, κανένα πολιτισμό, κανένα πολιτικό σύστημα, καμία χώρα που να μην έχει γεννήσει τι δικέ τη διαδικασίε σύγκρουση. Οι σκλάβοι και οι μονομάχοι εξεγείρονται ενάντια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι δούλη του Μεσαίωνα ενάντια στου φεουδάρχε αφέντε, η αστεία ενάντια στου ευγενεί, το βιομηχανικό προλεταριάτο ενάντια στην καπιταλιστική τάξη και ούτω καθεξή. Μονάχα όταν λησμονούνται αυτέ οι σταθερέ παγκόσμια ιστορία, είναι δυνατόν να ολιστήσει κανεί τη χήμερα του να πιστέψει ότι μπορεί να παίξει αιωνίω στη γάτα με το ποντίκι με τι χαμηλέ τάξει. στενόμυαλοι και τυφλωμένοι από τη ματεροδεξιά πολιτική, όπω ο ίδιο ο Φελίπε Γκονζάλη, υποκύπτουν στην αρκισιστική αυταπάτη να φαντασιώνονται ότι είναι απαραίτητοι και ότι ο λαό θα του συγχωρεί τα σφάλματα και τι απρέπειέ του στου αιώνα των αιώνων. Η αυτοδιευθυνόμενη κοινωνία. Τι είναι η αυτοδιεύθυνση. Πιστεύω ότι το σύστημα εκείνο που καλύτερα ανταποκρίνεται στι ανάγκε και στα ιδανικά τη μετακαπιταλιστική κοινωνία είναι αυτό τη αυτοδιεύθυνση. Τι είναι η αυτοδιεύθυνση. Είναι η απόπειρα οργάνωση τη ζωή του ανθρώπου πάνω στη βάση του αυτοκαθορισμού, τη ελευθερία και τη εθελοντική συμμετοχή του κάθε πολίτη στι εργασίε τη κοινότητα. Είναι λοιπόν το αντίθετο τη κάθε της εξουσία που έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, στι ανθρώπινε κοινωνίε. Όπω δε όλα τα παγκόσμια ιδανικά, έτσι και η αυτοδιεύθυνση, ασφαλώ, αναδύεται ακριβώ από τι ρίζε του λαού, βασίζεται στο λαό και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο από τον λαό. Για να το πούμε και με τα λόγια του Μάρκοβιτ, αυτοδιεύθυνση σημαίνει ότι οι διευθύνουσε λειτουργίε δεν ασκούνται από καμία εξουσία εκτό κοινωνία παρά από του ίδιου παραγωγού τη κοινωνική ζωή σε κάθε τη έκφαση. Αυτοδιεύθυνση σημαίνει την υπέρβαση του αιώνιου διαχωρισμού τη κοινωνία ανάμεσα σε ιστορικά υποκείμενα και αντικείμενα, ανάμεσα σε διευθύνοντε και εκτελεστέ. Ω προδρόμου τη αυτοδιεύθυνση, θεωρώ όλα εκείνα τα συστήματα ιδεών και τα ιστορικά κινήματα που υπερασπίστηκαν την ελευθερία του ανθρώπου και ταυτόχρονα την κοινωνική ισότητα. Αν έπρεπε να ονομάσω κάποιου θεωρητικού που υπερασπίστηκαν και ουσιαστικά παρουσίασαν την ιδέα τη αυτοδιεύθυνση, θα ανέφερα του Γκόντουιν, Φουριέ, Όουεν και τον αντιεξουσιαστικό σοσιαλισμό γενικότερα, πρωτίστω των Προυντών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν χωρά αμφιβολία ότι οι Μάρξ και Έγκελ επιζητούσαν επίση μια αυτοδιευθυνόμενη οργάνωση τη κοινωνία, όμω πέρα από το γεγονό ότι εισήγαγαν την έννοια τη δικτατορία του προλεταριάτου ω φάση μετάβαση από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, ασυμβίβαστη με τι αρχέ τη αυτοδιεύθυνση, πρέπει να θυμόμαστε, όπω λέει ο Μαρξιστή Στογιάνοβιτ, ότι ο Μάρξ έγραψε πολύ σποραδικά για την αυτοδιεύθυνση. Σε γενικέ γραμμέ, θα μπορούσε να υποθεί ότι μεγάλο μέρο του εργατικού κινήματο τη ηρωική εποχή κινητοποιήθηκε από ιδέε θεμελιωδό αυτοδιαχειριστικέ. Ω παραδείγματα συγκεκριμένων προσπαθειών αυτοδιεύθυνση, θα παραθέσω την Παρισινή Κομμούνα, τα Σοβιέτ του 1905 και του 1917, τα εργατικά συμβούλια στη Γερμανία μεταξύ 1919 και 1920, τα Consigli di Fabrica, εργοστασιακά συμβούλια στο Μιλάνο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ισραηλινά Kibbutz, και ιδιαίτερα τι ελευθεριακέ κολεκτίβε που αναπτύχθηκαν από τι ΣΕΝΕΤΕ κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου. Είναι ξεκάθαρο ότι το κίνημα για την αυτοδιεύθυνση δεν θα μπορέσει να υπερβεί τον σημερινό ευριακό του χαρακτήρα, αν δεν εξουδετερώσει προηγουμένω τη φαύλη ηγεμονία που ασκεί σήμερα η θεσμική αριστερά. Η μονοπόληση τη εργατική συνείδηση από τα σοσιαλδημοκρατικά, σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά εμπόδια για την εγκαθίδρ τα πολιτικά κόμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μερικέ φορέ ω βοηθητικά στον αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό, εφόσον υπάρχουν. Θα πρέπει να στηρίζονται τα πιο προοδευτικά από αυτά, έχοντα πάντα κατά νου ότι η απελευθέρωση τη εργατική τάξη, αν είναι να συμβεί, θα επιτευχθεί μόνο μέσα από του κόλπου των αγωνιστικών τη οργάνων που είναι τα ανεξάρτητα συνδικάτα, τα εργατικά συμβούλια, οι εργοστασιακέ επιτροπέ, οι συνελεύσει και οι άλλε μορφέ προλεταριακή δράση και οργάνωση. Η αυτοδιεύθυνση δεν μπορεί να αποδεχθεί το σφετερισμό τη πολιτική δραστηριότητα από καμία ομάδα ή ιδιαίτερη τάξη. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι μια ελίτ επαγγελματιών πολιτικών κρατά στα χέρια τι τύχε όλη τη κοινωνία. Η αυτοδιεύθυνση οφείλει να επιζητεί την ολική τη τυχε ολη τη παραδοσιακή διχοτομία μεταξύ των κυβερνώντων και των κυβερνομένων και την αντικατάστασή τη από ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην ισότητα ή αμοιβιότητα των ευθυνών, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων. Κάτι που απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών στη Ρεσπούμπλικα. Να είσαι ελεύθερο δεν σημαίνει να καταθέτει κάθε τέσσερα χρόνια ένα ψηφοδέλτιο στι κάλπε, ούτε να ακούς παθητικά κατά τη διάρκεια αυτή τη μακρά περίοδου του λόγου των πολιτικών που βρίσκονται εκ περιτροπής μέσα ή έξω από τη Βουλή. Να είσαι ελεύθερο σημαίνει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει με τρόπο μόνιμο και κανονιστικό στι αποφάσει τη κοινότητα στην οποία ζει. Αυτό σημαίνει να ζει ελεύθερο. Αυτό σημαίνει αυτοδιεύθυνση. Αυτοδιεύθυνση θα υπάρξει όταν κανεί δεν θα έχει το δικαίωμα να διατάσσει του άλλου, αλλά και κανεί δεν θα είναι καταδικασμένο να υπακούει σε άλλο άτομο, και το δίχως άλλο η κοινωτική ζωή θα λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρί μεγάλε διαμάχε. Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα επιβεβαιωθεί το αξίωμα του Μοντεσκέ. Σε ένα ελεύθερο κράτο, όποιο νομίζει ότι έχει ελεύθερη ψυχή, πρέπει να κυβερνιέται από τον ίδιο τον εαυτό. Αν το εργατικό κίνημα δεν επιστρέψει στι ρίζε του, αν συνεχίσει να είναι έρμηνο τη υποδιέτηση των ξεπουλημένων στην αστική τάξη εργατοπατέρων ή των επαγγελματιών πολιτικών, αυτοδιεύθυνση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Η κίνδυνη τη η αυτοδιεύθυνση δεν είναι ένα θρησκευτικό πιστεύω με αμετάβλητε αρχέ, αλλά ιστορική διαδικασία σε συνεχή ροή, στηριζόμενη όχι σε κανονισμού και διατάξει, όπω η διάσημη 21 όροι που επέβαλε ο Λέννη στα κόμματα τη Τρίτη Διεθνού, αλλά στην ικανότητα και στην προετοιμασία του κάθε πολίτη. Ανεκλείπη, η προπόθεση αυτή δεν εξυπηρετούσε τίποτα τα προγράμματα αυτοδιέθνηση και οι κανονιστικέ ρυθμίσει, όπω επίση και οι συναντήσει, οι συνελεύσει, τα συνέδρια και οι συλλογικέ αποφάσει. Όταν ξέσπασε ο Ισπανικό εμφύλιο, το ελευθεριακό κίνημα δεν διέφτε κάποιο προγραμματικό σχέδιο για τι κολεκτιβοποιήσει, καθώ όμω η πλειοψηφία των αγωνιστών του προετοιμάζονταν σταθερά για να επιχειρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα, δεν ήταν δύσκολο να αυτοσχεδιάσει και να τι κάνει να λειτουργήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά, παρόλο που οι αντικειμενικέ συνθήκε ήταν πολύ αντίξωε. Η αυτοδιέθνηση, περισσότερο από ένα πρόγραμμα, αξιώνει έναν τρόπο ζωή, μια συγκεκριμένη ανθρώπινη στάση. Να διαμορφώσουμε του ανθρώπου, να του μάθουμε να είναι ελεύθεροι, δίκαιοι και ανεκτικοί. Αν το επιτύχουμε αυτό, τότε θα έχουμε επιτύχει αυτοί οι άνθρωποι κάθε στιγμή να γνωρίζουν, χωρί να χρειάζεται να συμβουλεύονται κανένα αφεντικό και κανέναν κανονισμό, εκείνο που πρέπει να κάνουν για να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Η αυτοδιέθνηση ξεκινάει από τη στιγμή εκείνη κατά την οποία γνωρίζει κανεί τι είναι δίκαιο και τι άδικο, όταν εκπληρώνει το καθήκον του όχι από φόβο ή πάθο για κέρδο, όπω συμβαίνει σήμερα, αλλά επειδή το, το υπαγορεύει η συνείδησή του. Θα όριζα λοιπόν την αυτοδιέθνηση ω ένα ιστορικό στάδιο. Όπου κάθε άτομο νιώθει την ενδόμηχη ανάγκη να εκπληρώνει εθελοντικά το καθήκον του, ένα ιστορικό στάδιο το οποίο είχε ήδη προβλέψει ο Γκόντουγκιν πριν από δύο αιώνε. Οφείλουμε να επιθυμούμε ειλικρινά ότι ο κάθε άνθρωπο είναι αρκετά σοφό ώστε να αυτοκυβερνάται χωρί την παρέμβαση κανένα επιβαλλόμενου εμποδίου. Πρέπει να μείνουμε μακριά από τη μυθοποίηση τη αυτοδιέθνηση και από το να τη θεωρήσουμε μαγική συνταγή ικανή να επιλύσει όλα τα προβλήματα του ανθρώπου και τη κοινωνία. Αν από τη μια μεριά το μοντέλο τη αυτοδιέθνησης μπορεί να υπάρχει ω ένα αρκτήριο σημείο υπέρβαση των μεγαλύτερων αντιφάσεων τη καπιταλιστική κοινωνία, από την άλλη, μέσα σε ένα τυπικά αντικαπιταλιστικό πλαίσιο μπορεί εύκολα να παράξει νέε και απρόβλεπτε μορφέ αλωτρίωση, χειραγώγηση και καταπίεση, όπω έχει επισημάνει εξάλλου και ο κοσλάβο μαρξιστή Ρούντι Σούπεκ. Ακόμα και μια ταξική κοινωνία μπορεί να εκπροσωπεί μια ολοκληρωτικά αλωτριωμένη μορφή τη ανθρώπινη ύπαρξη. Ένα από του πιθανού κινδύνου τη αυτοδιεύθυνση είναι ότι στο εσωτερικό των θεσμών και των μηχανισμών τη κυοφορούνται κρυφοί ανταγωνισμοί, λιγότερο ή περισσότερο χονδροειδεί ανάμεσα στι παγκόσμιε απαιτήσει τη κοινωνία και στα συμφέροντα των ατόμων και των ιδιαίτερων ομάδων που υπάρχουν σε αυτήν. Υπάρχει πράγματι ο κίνδυνο να υπονομευτεί η αυτοδιεύθυνση σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από τον παρτικουλαρισμό, τα ιδιαίτερα συμφέροντα των μικροαυτοδιαχειριζόμενων ομάδων ο Στογιάνοβιτς, που έχει μελετήσει in extenso, δηλαδή εξ ολοκλήρου τούτη την προβληματική, λέει: Η γιουγκοσλαβική μαρξιστική θεωρία αντιπαραθέτει δικαιολογημένα την αυτοδιαχείριση στον κρατισμό. Η πρόσφατη ανάπτυξή τη όμω οδήγησε στην ανάδυση ενό ανταγωνισμού μέσα στην ίδια την αυτοδιαχείριση. Τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην κοινωνική αυτοδιαχείριση και στην παρτικουλαριστική αυτοδιαχείριση των επιμέρου ομάδων. Έχει έρθει η ώρα να επισημανθεί ότι συγκεκριμένε αυτοδιαχειριζόμενε ομάδε Εκμεταλλεύονται και βάζουν σε κίνδυνο άλλε αυτοδιαχειριζόμενε ομάδε και την κοινωνική ολότητα. Η ηθική τη αυτοδιεύθυνση. Η αυτοδιεύθυνση αξιώνει διτό έργο. Από τη μία μεριά αποσκοπεί σε έναν εξωτερικό μετασχηματισμό τη κοινωνία, των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών τη θεσμών. Από την άλλη, αποσκοπεί σε έναν εσωτερικό μετασχηματισμό του ανθρώπου. Και οι δύο στόχοι συνδέονται με έναν άρρηκτο διαλεκτικό δεσμό. Αν θελήσει κανεί να αφαιρέσει μία εκ των δύο διαστάσεων, η εγκαθίδρυση τη αυτοδιέθνηση θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Κατά βάθο, λοιπόν, πρόκειται περί ενοποίηση τη επανάσταση και τη παιδαγωγική, ή αν θέλετε, τη θεωρία και τη πράξη, τη δράση και του στοχασμού. Η αυτοδιέθνηση δεν μπορεί να γίνει κατανοητή παρά σαν μια μακρά διαδικασία αυτομόρφωση τη εργατική τάξη και των κοινωνικών ομάδων που ταυτίζονται με το εργατικό ιδεώδε. Δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυτό σχεδιασμού. Πρέπει να κατακτηθεί βήμα-βήμα μέσα από μια τεράστια προσπάθεια υπέρβασης, γνωρίζοντα ότι και αυτή θα σκοντάφτει ξανά και ξανά σε κάθε είδου αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίε. Ήδη από μόνο του το έργο τη απελευθέρωση του εργαζομένου από τα ηθικά και ανθρώπινα στίγματα που παρεγάγει ο καπιταλισμό θα αποδειχτεί ιδιαίτερα επίπονο. Αν η αυτοδιεύθυνση επιθυμεί να φτάσει στην ανάπτυξη όλων των θεωρητικών και πρακτικών δυνατοτήτων τη, δεν μπορεί να είναι παρά ένα πρόταγμα για την ολοκληρωτική απελευθέρωση του ανθρώπου και το ιδανικό αυτό απαιτεί, ω μία αναστρέψιμη συνθήκη, την ανάδυση μια νέα ανθρώπινη υποκειμενικότητα. Η αυτοδιεύθυνση δεν έχει ω υπέρτατο στόχο τη το μετασχηματισμό των μεθόδων παραγωγή και διανομή, αλλά το μετασχηματισμό τη ίδια τη προσωπικότητα του ατόμου, τη δημιουργία ενό τύπου ανθρώπου ανώτερου από αυτόν που αναπαράγει η καταναλωτική κοινωνία. Η εγκαθίδρυση τη αυτοδιέθνησης, ούτω ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να καταναλώνουν περισσότερα αυτοκίνητα και ψυγεία, δεν θα άξιζε τον κόπο. Αξιέχει ο αγώνα για μια αυτοδιευθυνόμενη κοινωνία μόνο όταν ξεκινούμε από την προπόθεση ότι η, εγκαθίδρυ η εγκαθίδρυσή τη θα κάνει δυνατή την ανάδυση μια νέα κοινωνική τάξη που θα βασίζεται στην ευαισθησία, τη γενναιοδορία, τη συντροφικότητα και την ευγενή πρόθεση. Ο ίστατο στόχο τη αυτοδιέθνηση είναι ξεκάθαρο. Η λειτουργία ενό ανώτερου τύπου ανθρώπου, όπω το έλεγε και ο Ρούντι Ντούσκε. Χωρί τη δημιουργία ενό νέου τύπου ανθρώπου, η μόνιμη επανάσταση είναι αδύνατη. Για να μετασχηματιστεί όμω αυτό το ιδανικό σε απτή πραγματικότητα, είναι απαραίτητο ο άνθρωπο να μάθει να καθοδηγείται από τη δική του συνείδηση. ήδη εν μέσω καπιταλιστική κοινωνία να είναι σε θέση να εκπληρώνει τι κοινωνικέ και ανθρωπιστικέ του υποχρεώσει, χωρί να χρειάζεται κανεί να τον υποχρεώνει για τούτο. Ο εργάτη δεν πρέπει να μάθει μόνο να αποσπάσει συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη από την αστική τάξη. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να μάθει να δράσει σύμφωνα με μια αντιαστική ηθική, με μια ηθική τη αυτοδιέθνηση. Αν δεν είναι ικανό για κάτι τέτοιο, όσα υλικά πλεονεκτήματα και αν κατακτήσει, δεν θα καταφέρει να χειραφέτηθεί από τον αστικό ζυγό. Η χειραφέτηση δεν σημαίνει προσέγγιση ενό οικονομικού επίπεδου ίσου με εκείνο τη αστική τάξη, αλλά δημιουργία ενό συστήματο ζωή και κοινωνική οργάνωση που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη, στην ισότητα, στη συντροφικότητα και στι άλλε εγγενεί αξίε τη προλεπταριακή ηθική. Εμεί πιστεύουμε ότι θεμελιώδη μηχανή τη αυτοδιέθνηση είναι η αυτομόρφωση και η αυτοτελειοποίηση τη φυσική και ιστορική προσωπικότητα του ανθρώπου και ότι αν αυτό δεν συμβεί, τότε καθόλου ή πολύ λίγο θα χρησιμεύσουν οι οικονομικοί μετασχηματισμοί. Δεν υποστηρίζω ότι η εγκαθίδρυση μια νέα ηθική θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά ούτε και θεωρώ ότι είναι αδύνατη, υπό την προπόθεση ότι δεν θα πιστέψουμε ότι μπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπο δεν χαρακτηρίζεται μόνο από καλοσύνη, αλλά ότι μπορεί να είναι επίση σε μεγάλο βαθμό επιθετικό και καταστρεπτικό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι έχει χάσει για πάντα τι ανώτερε ανθρωπολογικέ του ρίζε. Όσο και να πολλαπλασιάζεται το κακό και η υποταπότητα, θα υπάρχουν πάντοτε άτομα, κοινωνικέ ομάδε και κινήματα που θα σώζουν την ηθική παράδοση του ανθρωπίνου είδου επιλέγοντα το μονοπάτι του καλού, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανιδιοτέλεια. Η αυτοδιέφυνση μπορεί να αποτελεί από αυτά τα ρεύματα ανανέωση. Αποσπάσματα απαντήσεων του Ελένο Σάνια από συνέντευξη δημοσιευμένη στην εφημερίδα τη Ισπανική Αναρχοσυνδικαλιστική Οργάνωση ΕΝΕΤ, φίλο Ιανουαρίου 2007. Κατά τα άλλα, οι άνθρωποι αντιδρούν πάντα με τον ίδιο τρόπο, είτε έχει να κάνει με εγωισμό και επιθετικότητα, είτε με γενναιοδορία και πραότητα. Και επειδή το φόντο δεν αλλάζει ποτέ, ο άνθρωπο πρέπει πάντα να ξεκινά πάλι από την αρχή, όσο σύγχρονο κι αν είναι. Οι επιλογέ του είναι ίδιε με αυτέ του ανθρώπου των σπηλαίων. Είσαι καλό ή κακό, σκοτώνει ή βοηθά, και επειδή σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, μου αρέσει η ελευθεριακή αντίληψη για τον άνθρωπο, τη ζωή και την κοινωνία, που είναι εξόχω ελληνική. Όσο και αν μιλάει για τη διαλεκτική, ο Μαρξισμό είναι όπω και ο Χέγγελ δετερμινιστής. Πιστεύει πω η απελευθέρωση έρθει μέσω τη ιστορική προόδου, όχι από το ίδιο το άτομο. Ο ελευθεριακό αντιθέτω στηρίζεται στην ηθική στάση καθενό, εδώ και τώρα. Γι' αυτό επαναστατεί αυθόρμητα ενάντια στην αδικία. Ενώ η βάση του αναρχισμού είναι η ηθική, τόσο ο Μάρξ όσο και ο Χέγγελ την γελιοποιούν. Εγώ λοιπόν όχι. Σε αυτό είμαι Έλληνα 100% και σκέφτομαι όπω ο Σοκράτη και ο μαθητή του Πλάτονα. Ότι η αλήθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά το καλό. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά ότι είναι καλύτερο να υποστεί κανεί μια αδικία παρά να τη διαπράξει. Μια ανυπέρβλητη αλήθεια την οποία ο Σοκράτη περασπίζεται για τελευταία φορά μπροστά στου δικαστέ του στον Άριο Πάγο και την οποία μεταδίδει στου μαθητέ του λίγο πριν πεθάνει. Μερικού αιώνε μετά έρχεται ο Ιησούς Χριστό, ο οποίο είναι επίση μια μεγάλη μορφή την οποία θαυμάζω και σέβομαι. Φτωχό και προλετάριο, όπω οι πρώτοι του μαθητέ, κήρυξε την αγάπη προ τον πλησίον. Ήταν όμω η ηθική του Σοκράτη λιγότερο ανώτερη από αυτήν του Ιησού και των εντολών. Η σύνδεση τη έννοια τη ευτυχία με την έννοια του αγαθού είναι η βασική συνεισφορά τη Σοκρατική πλατωνική φιλοσοφία, υιοθετούμενη επίση από τον Αριστοτέλη, αν και εκείνο περισσότερο εμπειρικό αποστασιοποιεί τα ορισμένε θέσει του. Και αυτό που ήταν έγκυρο πριν από 2.500 χρόνια, εξακολουθεί να είναι και σήμερα. Κάθε ιδεολογία η οποία δεν κάνει αυτοκριτική και θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια, είναι καταδικασμένη να ολισθήσει στο δογματισμό και τον αποκλεισμό του άλλου συνομιλητή, εν ανάγκη εξαφανίζοντά τον πραγματικά. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνεται, ούτε δικαιολογείται στο όνομα καμία πίστη ή συστήματο ιδεών. Ο Τολστόη δήλωνε αναρχικό, αποκήρυτο όμω τη βία. Το ίδιο και ένα άλλο αναρχικό, ο Γκάντι. Και αν του κατονομάζω, είναι γιατί σκέφτομαι όπω αυτοί.